είναι γύρω στο 10%. Καλημέρα Sky και αύριο στις 7 παρατέταρτο το πρωί. Να αλλάξουμε θέμα. Αίσθηση εξακολουθεί να προκαλεί σύμβαση πολλών εκατομμυρίων ευρώ της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης για τη μετάδοση των αγώνων του Champions League, ενώ την ίδια στιγμή βουλευτές ζητούν την παρέτηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ. Ήδη η υπόθεση έχει μπει στο μικροσκόπιο του εισαγγελέα, ενώ βουλευτές ζητούν τώρα νέους ελέγχους στην ΕΡΤ για την οικονομική της λειτουργία. Την παρέτηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ζήτησε από τον Παντελή Καψή, ο τομεάρχης μέσων μαζικής ενημέρωσης της Νέας Δημοκρατίας Σίμος και Δίγκογλου, με βασική αφορμή το σάλο που έχει προκύψει από τη συμφωνία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης με την εταιρεία TIM που διαχειρίζεται τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Champions League αντί 30 εκατομμυρίων ευρώ. Κάλεσα τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Καψή, να αλλάξει άμεσα τη διοίκηση της ΕΡΤ. Η σημερινή διοίκηση βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση για σοβαρότατες υποθέσεις που στήχησαν στο δημόσιο δεκάδες εκατομμυρίων ευρώ. Δεν έχει το ηθικό τουλάχιστον δικαίωμα να προχωράει σε αποφάσεις και μάλιστα σε αποφάσεις που επηρεάζουν το μέλλον εκατοντάδων ανθρώπων, όπως είναι το μέτρο της εργασιακής εφεδρείας, όπως είναι οι ευρύτερες αλλαγές που σχεδιάζονται για την ΕΡΤ. Θα πρέπει άμεσα να αλλάξουν. Δεν είναι δυνατόν να έχει απομακρυνθεί ο πρόεδρος, ο κύριος Παπαγεωργίου, για το Champions League και στη θέση του να προεδρεύει ο εισηγητής της υπόθεσης του Champions League, που βρίσκεται, επαναλαμβάνω, υπό δικαστική διερεύνηση. Βάσει της συμφωνίας, η δημόσια ραδιοτηλεόραση, αν και βρίσκεται σε φάση αναδιάρθρωσης, θα πληρώσει σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης περισσότερα από 30 εκατομμύρια ευρώ για να δείχνει το μάτς της Τετάρτης τα επόμενα 3 χρόνια. Καλείται μάλιστα να τα προκαταβάλει, καθώς δεν έχει τη δυνατότητα χορήγησης εγγυητικής επιστολής, χωρίς καν να έχει την αποκλειστικότητα του τελικού της διοργάνωσης. Θα τον δείχνει από κοινού με το συνδρομητικό κανάλι Nova. Όλα αυτά συνέβησαν την ώρα που στην τηλεοπτική αγορά είναι κοινό μυστικό πως κανένα ιδιωτικό κανάλι δεν είχε τη δυνατότητα να πληρώσει περισσότερα από 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για το ίδιο αντικείμενο, όσο τελικά προσέφερε το Μέγκα. Την ίδια ώρα το δρόμο της δικαιοσύνης ζήτησε να πάρει η υπόθεση της ΕΡΤ ακόμα ένας βουλευτής προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με καταγγελίες για ακριβές παραγωγές. Καλώ την δικαιοσύνη πλέον και αν υπάρχουν εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος. Το πεδίο της δόξης είναι μπροστά τους. Να μπουν μέσα στην ΕΡΤ, να δουν τι γίνεται ακόμη και τώρα. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Υπουργός Επικρατείας. Το ζήτημα του ελέγχου των οικονομικών της ΕΡΤ είναι υπαρκτό. Υπάρχει μεγάλο ζήτημα με την διαχείριση των πόρων της ΕΡΤ. Πάντως, ήδη για την υπόθεση της ΕΡΤ γίνεται έρευνα από τον Οικονομικό Εισαγγελέα Γρηγόρη Πεπόνη. Όσον αφορά το θέμα των συμβασιούχων, ο κ. Καψής διαβεβαίωσε στη Βουλή πως προχωράει η διαδικασία για την ανανέωση των συμβάσεων 350 εργαζομένων στην ΕΡΤ.